Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο, σε έναν αθλητή, τα βιντεάκια του οποίου με την πανέμορφη κορούλα του, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τα σπάνε στο διαδίκτυο, χιλιάδες τα views στο YouTube, φίλος της εκπομπής, μας παρακολουθεί καθημερινά, είναι ο Γρηγόρης ο Σκουλαρίκης. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές και στην εκπομπή και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπουν. Μαραθωνοδρόμος, θα κάνω τον πρόλογο, μαραθωνοδρόμος, αθλητής και βέβαια δεν είχα καμία απολύτως αμφιβολία κατά τη διάρκεια της σύνδεσης που θα σε πετυχαίναμε. Σε πετυχαίνουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια προπόνησης, σωστά, τρέξιμο, στη χιονισμένη Αθήνα. Έχουμε γίνει και χιονοδρόμοι πλέον. Τώρα εντάξει, είμαι στο γνωστό μου στέκι εδώ στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Ο ζωγράφος έχει ντυθεί στα λευκά όπως και όλη η Αθήνα σήμερα. Η χιονόπτωση σταμάτησε πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά και είμαι και εγώ τώρα λίγο πιο ήρεμος και βγήκα να κάνω το τρέξιμό μου. Εντάξει, τώρα βόλτα θα κάνουμε εντελώς. Εδώ πέρα είναι πανέμορφα πραγματικά. Εδώ γυρνάω λίγο και την κάμερα. Βέβαια, Γρηγόρη, είσαι στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Που δεν ξέρω τώρα πόσο καιρό, πόσα χρόνια έχει να δει χιόνι η περιοχή. Επειδή και εγώ από Αθήνα είμαι, πραγματικά... 13. Ξέρω σωστά. Εγώ ακριβώς. 13. Τέτοιο χιόνι είχαμε να δούμε από το 2008. Από το 8, από το 7 εκεί, βέβαια. Το 8, εγώ ξέρω ακριβώς, επειδή όποτε συμβαίνει, έτσι κι αλλιώς βγαίνω εκεί, μετράω, βλέπω το χιόνι και τα λοιπά, ξέρω ακριβώς πότε έχει ξαναπέσει τόσο χιόνι και ήταν εκείνη την περίοδο. 13 χρόνια είχαμε να δούμε τόσο χιόνι πραγματικά. Και βλέπουμε βέβαια και χθεσινοβράδινα πλάνα από την περιοχή του Ζωγράφου, εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει κόσμος, κυκλοφορεί κόσμος, εσύ βγαίνεις, είσαι αθλητής, θα κάνεις την προπόνησή σου. Νίκο, καλός ή κακός είναι όλοι έξω. Αυτό έλεγα, το έγραφα και στο Twitter σε κάτι σχόλια, από τη στιγμή που άρχισε να χιονίζει χτες. Όπως βγήκα εγώ εκεί, 8 η ώρα βγήκα εγώ να κάνω το τρέξιμό μου με το χιόνι. Δεν ξέρω αν δείχνεις αυτά τα πλάνα, γιατί δεν βλέπω εκείνη την ώρα. Θα τα δείξουμε και στην πορεία, βέβαια, εννοείται. Από εκείνη την ώρα και μετά, πραγματικά ο κόσμος έβγαινε όλο το βράδυ έξω και παίζαν χιονοπόλεμο μέχρι το πρωί. Επειδή εμένα το μπαλκόνι μου βλέπει Πολυτεχνείο, βλέπει άπλα δηλαδή. Έχω παρατηρητήριο καλό. Ήταν πραγματικά όλο το βράδυ έξω ο κόσμος και έπαιζε χιόνι. Λογικά, Γρηγόρη, με το χιόνι δεν μεταδίδεται κορονοϊός. Δεν ξέρω, δεν είμαι αρμόδιος εγώ για να απαντήσω τέτοιες ερωτήσεις. Αστειεύομαι. Κακός, εννοείται κακός. Βρήκαμε ένα παραθυράκι και βγήκαμε όλοι στους δρόμους. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια μέρα απλά, δεν ξέρω, ήταν μια μέρα λάσκα, μια μέρα χαράς. Εγώ το μόνο που απλά, πέρα από τους συμπολίτες που βγήκαν έξω να παίξουν, okay, εγώ ήθελα να πω λίγο να σεβαστούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν νυχθημερών από χτες το βράδυ για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους όλο το μηχανισμό και στους δήμους και στην περιφέρεια γενικά. Γιατί βλέπω και ο κόσμος παραπονιέται μεν, παίζει χιονοπόλεμο, παραπονιέται για την κλειστό το σπίτι του, αλλά κάποιοι άλλοι δουλεύουν εκείνη την ώρα. Εμείς έχουμε βγει για βόλτα και διασκεδάζουμε, έτσι. Κάποιοι άλλοι δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή για να ανοίξουν. Βέβαια, λίγο και πολύ καλά κάνεις και το λες, Γρηγόρη. Η προπόνησή σου τώρα τι περιλαμβάνει, περπάτημα μόνο? Σήμερα πολύ αργό τζόκινγκ, με ασφάλεια, έτσι όχι περπάτημα, πολύ αργό τζόκινγκ. Κυρίως προσέχουμε πού πατάμε σήμερα, δεν είναι θέμα να τρέξουμε γρήγορα προς Θεού. Καλό ντύσιμο, σκουφί, γάντια και παπούτσια με τρακτερωτό από κάτω. Θέλει παπούτσι τρέιλ σήμερα, δεν θέλει παπούτσι φλάτ γιατί γλιστράει πολύ, αλήθεια είναι στο χιόνι. Και λίγο τσούκου τσούκου ένα τζόκινγκ εδώ στη διαδρομή, να χαρούμε λίγο έτσι την ατμόσφαιρα, το χιόνι και την καθαρή βορεινή ατμόσφαιρα. Γρηγόρη, αυτός ο καιρός έλα να καθαρίζει σου πω τώρα. Κιόλας ατμόσφαιρα. Η κόρη πού είναι? Γιατί ο Γρηγόρης συνήθως με την κόρη του μαζί με αυτή την... Βγήκαμε για χιονοπόλεμο το μεσημέρι, η αλήθεια είναι. Ναι. Δεν την πήρα τώρα γιατί είναι λίγο καιρός περίεργος τώρα. Δεν ρισκάρουμε να βγαίνουμε τα βράδια, ειδικά με τόσο κρύο. Βγήκαμε για λίγο χιονοπόλεμο το μεσημέρι, αλλά θα προσπαθήσω να βγούμε αύριο το μεσημέρι. Λίγο να δούμε το καρότσι, αν μπορούμε λιγάκι να περπατήσουμε. Τουλάχιστον να κάνουμε βόλτα στα χιόνια. Για να κάτσει και αυτή λίγο παραπάνω έξω. Γιατί το χάρηκε πολύ σήμερα, αλλά επειδή ήταν με τα πόδια και βραχήκαμε. Μπράβο. Λογικά, πολύ όμορφα συναισθήματα. Πολύ όμορφα συναισθήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία να τρέχεις με το καρότσι και τη μικρή. Και πόσο όμορφες εικόνες βέβαια βλέπει η μικρή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εμπειρία που αποκτά ένα μικρό παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία μαζί με τον πατέρα, το οποίο είναι και αθλητής. Μπράβο, συγχαρητήρια και πολλά τα μηνύματα. Να σε καλά, Νίκο, να σε καλά. Γρηγόρη, εμείς συνεχίζουμε. Εμείς είμαστε στον δρόμο
με κάθε συνθήκες, με ό,τι συνθήκες. Λοιπόν, δεν υπάρχει κακός καιρός για αυτό. Η σημερινή προπόνηση αφιερωμένη στην Κρήτη TV. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εκεί έμαθα δεν έχετε χιόνι, έχετε καλό καιρό. Εντάξει. Χιονίζει σε κάποιες περιοχές, το έχει στρώσει. Προβληματάκια, εντάξει, θα τα προσπεράσουμε όλα. Εντάξει, δεν έχει ανάγκη Κρήτη. Θα έχει 25 βαθμούς θα έχει μεθαύριο. Εντάξει, σωστά. Έχει, Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστώ να είσαι πολύ. Καλά. Χαιρετίσματα σε όλη την Κρήτη.